Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα παιχνίδι που θα μπει στη λίστα. Δοκιμάζουμε το. Αυτή τη φορά πρόκειται για το Mark of the Ninja. Είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα βραβευμένο παιχνίδι 2D stealth action, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2012, αρκετά παλιό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα, δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του. Πρόκειται για ένα διαμάντι κυριολεκτικά. Την έχω ολοκληρώσει την ιστορία, είναι εντυπωσιακή. Ακολουθεί έναν ανώνυμο νίντζα ο οποίος βρίσκεται σε μια πορεία εκδίκησης και υπαρξιακής αναζήτησης. Το σενάριο του παιχνιδιού περιστρέφεται γύρω από τον πρωταγωνιστή, τον οποίο βλέπουμε μπροστά μας, ο οποίος ανήκει σε ένα αρχαίο τάγμα νίντζα, γνωστό και ως Χισόμου Κλάν. Η υπόθεση του παιχνιδιού έχει να κάνει με μια επίθεση που έχει γίνει στην βάση του τάγματος από μια σύγχρονη στρατιωτική μονάδα, την Hessian Services. Ο πρωταγωνιστής αναλαμβάνει να υπερασπιστεί το τάγμα και να πάρει εκδίκηση για την επίθεση. Για να το επιτύχει, του δίνεται ένα αρχαίο τατουάζ, το είδαμε και στην αρχή. Ένα αρχαίο τατουάζ μελανιού, το οποίο ενισχύει τις ικανότητές του, αλλά έχει και βαρύ τίμημα, διότι το μελάνι προκαλεί τρέλα σε όποιον το φέρει. Και πάνω σε αυτό το σημείο έχει να κάνει και με το πώς θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί δεν έχει μόνο ένα τέλος. Σε βάζει σε ένα ηθικό δίλημα, σε μια επιλογή προς το τέλος. Οδηγεί ουσιαστικά τον πρωταγωνιστή σε μια τελική επιλογή όλο αυτό, που είναι βέβαια και το κεντρικό στοιχείο της αφήγησης και καθορίζει την έκβαση της ιστορίας, δίνοντας έτσι και μια βαθύτερη διάσταση στον τρόπο που παρουσιάζονται η τιμή και η θυσία στον κόσμο των νίντζα. Σε γενικές γραμμές είναι ένα παιχνίδι που ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την stealth δράση με μια σκοτεινή και φιλοσοφημένη ιστορία. Έχει αρκετό βάθος η ιστορία, όσοι γνωρίζουν ας πούμε σχετικά καλά αγγλικά θα την απολαύσουν, εάν επιλέξουν να είναι αυτό το επόμενο παιχνίδι που θα παίξουν. Σας το προτείνω προσωπικά ανεπιφύλακτα. Είναι σε γενικές γραμμές ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, που εξερευνά τη θεματική της παράδοσης, του καθήκοντος, της ψυχολογικής έντασης και ταυτόχρονα προσφέρει και μια καθελωτική εμπειρία δράσης και στρατηγικής για τον παίκτη. Πιστεύω ότι θα το δούμε και μαζί στα πρώτα λεπτά που θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν θα το κάνω σειρά, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Όπως είπα, το έχω παίξει μία φορά ήδη. Στην αρχή δεν καταλάβαινα και πολλά για το τι ακριβώς γινόταν. Τώρα ψήνομαι να σας πω την αλήθεια να το ξαναπαίξω και δεύτερη φορά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Στην αρχή, όπως βλέπετε, σε καθοδηγεί. Εγώ παίζω με Xbox controller. We got the one that ran away, sir. They should all be killed or captured now. Excellent. Stand down and get ready to leave in 15. Ο Ninja, όπως βλέπετε, αν πάει σε πώς φαίνεται, σε πιο σκοτεινά σημεία γίνεται πιο, πώς το λένε στα αγγλικά, invisible. Πιο αόρατος. Στην πορεία θα αποκτήσουμε skills, θα αποκτήσουμε ικανότητες, θα αποκτήσουμε όπλα. Εδώ μας λέει τον τρόπο του παιχνιδιού, με το β όταν πλησιάζουμε ένα φυτό ή μια πόρτα, ξέρω εγώ, κρυβόμαστε. Κερδίζουμε και κάποιους πόντους, εάν δεν μας καταλάβουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ολοκληρώσεις μια αποστολή. Μπορείς να ολοκληρώσεις την αποστολή, ξέρω εγώ, παίζοντας, σκοτώνοντας ας πούμε τους φρουρούς. Μπορείς να ολοκληρώσεις μια αποστολή ή τους κακούς, ξέρω εγώ. Μπορείς να ολοκληρώσεις μια αποστολή εντελώς ας πούμε σε stealth. Οπότε είναι στο χέρι σου ποιον τρόπο θα επιλέξεις.
Παρά το γεγονός ότι είναι φτιαγμένο το 2012, πρώτη φορά έχει πέσει στην αντίληψή μου. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι εντυπωσιακό, δεν έχω λόγια πραγματικά. Το τέλος ειλικρινά με εντυπωσίασε. Και δεν σας κρύβω ότι άρχισα να ψάχνω και άλλα παιχνίδια του συγκεκριμένου στυλ. Τόσο πολύ μου άρεσε, ξέρω εγώ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε grappling hook από εδώ και πέρα. Με το RB γατζωνόμαστε και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Θα επιλέξω να πάω για να το έχουμε χάρτη. Ναι, έχουμε χάρτη, πρέπει να πάμε προς τα δω. Ωστόσο μπορούμε να εξερευνήσουμε, καλό είναι να εξερευνούμε τα δωμάτια. Προσφέρουν διάφορα scrolls, διάφορα αντικείμενα. Κάθε επίπεδο λέει έχει τρία scrolls, τα οποία λένε την ιστορία της φατρίας. A history of the Hisamu clan, as written by its masters. 500 men lie, vanquished before Tetsuji takes off his blindfold. Όπως βλέπετε, οι κινήσεις του χαρακτήρα, τα πάντα είναι πάρα πολύ ομαλά. Could you hurry up? This place is giving me the creeps. It still feels like we're being watched. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. Αποκτήσαμε και το πρώτο μας sword, το οποίο είναι το Sword of Tetsuji. Now you're ready to kill. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Τώρα μπορούμε να καθαρίσουμε και κάποιους. Δεν ξέρω τώρα. Καλά, στην πρώτη ας πούμε, ναι, τώρα μάλλον πρέπει να τον σκοτώσω αναγκαστικά γιατί είναι στο τέτοιο του παιχνιδιού. Όπως βλέπετε μας έβγαλε και ένα βελάκι προς τα πάνω, μας έδειξε προς τα πού να το κινήσουμε. Μόλις πατήσεις το χ, σου λέει ας πούμε κάνε το βελάκι δεξιά ή αριστερά και πάντα το χ για να το σκοτώσεις. Αν μπερδευτείς και κάνεις το αντίθετο, μάλλον κάνει θόρυβο, δεν θυμάμαι γιατί δεν έχω σκοτώσει και πάρα πολλούς. Γιατί το έχω παίξει σχεδόν όλο το παιχνίδι σε stealth, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε προτίμησα να τους χαρίσω τη ζωή. Αλλά εδώ δεν βλέπω να έχω άλλες επιλογές. Μάλλον έχω. Αυτός θα την γλιτώσει όταν αφήσουμε να ζήσει. Αν δείτε σε κάθε κίνηση που κάνει όταν γατζώνεται, έχει έναν στρογγυλό μπλε κύκλο που εμφανίζεται. Είναι η ακτίνα όπου όπου ο ήχος ας πούμε έχει επίδραση. Καλό είναι να προσέχουμε. Με το α και κάτω το μοχλό κατεβαίνει, ωραία. Θα πάρουμε καινούριο όπλο, παίρνουμε τα darts, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze. Το τατουάζ έχει κάποιες επιδράσεις. Όπως βλέπετε μπορούμε, πρέπει να ανοίξουμε ας πούμε την πόρτα. Έχει διάφορα τέτοια puzzles το παιχνίδι. Για να ανοίξουμε την πόρτα. Αυτά εδώ αν θυμάμαι καλά, ναι. Πετάμε darts σε αυτά τα δύο και ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Εάν χρειαζόμαστε περισσότερη κάλυψη, λέει, μπορούμε να καταστρέψουμε τα φώτα. Όπως βλέπετε, ο μπλε κύκλος είναι μέσα στο πεδίο του φρουρού, οπότε θα το ακούσει. Θα ψαχτεί για λίγη ώρα, εμείς θα κρυφτούμε εδώ.
καλό είναι να μην βρισκόμαστε εκεί που είναι ο θόρυβος. Βασικά, δεν είναι, καλό είναι να μην βρισκόμαστε σε ακτίνα γύρω του, γιατί θα μας δει. Και δεν είναι καλό. I'm sure there's nothing here. Θυμάμαι που πρέπει να πάω τώρα, πρέπει να κατέβω και δεν πρέπει να κατέβω κάτω, δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μπορούσα, για να τον μπορώ να βγω. Ναι. Ναι, μπορώ. Την πρώτη φορά που το έπαιξα τον είχα καθαρίσει αυτό. Μέχρι να εξοικειωθώ. Εδώ μπορώ να το χτυπήσω αυτό και να τους σκοτώσω και τους δύο. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Δεν βλέπω να έχω άλλη επιλογή. Ή μάλλον έχω άλλη επιλογή. Ναι, έχω επιλογή. Έλα, με είδε. Εντόπισε κίνηση, οπότε θα κρυφτώ για λίγο. Πολύ σαρά. Όπα, όχι. Τελικά μάλλον πρέπει να τους σκοτώσω, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσα να τους περάσω αυτούς. Δεν έρχονται και οι δύο, οπότε μάλλον είναι... Ναι, μάλλον είναι η μόνη επιλογή. Μπορώ να πάρω και τα πτώματα να τα μετακινήσω, να τα κρύψω, ξέρω εγώ. Μου δίνει κάποιους επιπλέον πόντους. Δεν μπορώ να πάω κάπου αλλού. Καλό είναι να εξερευνούμε βέβαια, γιατί έχει πολλά scrolls, πολλά αντικείμενα. Λοιπόν, θα το χτυπήσω και θα πάω να κρυφτώ κάτω από τις σκάλες. Γιατί αυτή την... αυτό το φως δεν μπορώ να το... να το καταστρέψω. Έχει κάτι διχτάκια γύρω-γύρω. Μέχρι στιγμής για όπλα έχουμε darts και έχουμε και σπαθί. See that door? Don't open it yet. Α, να μην την ανοίξουμε ακόμη. Δεν ξέρω, μήπως για κάτσα να πάω μια στιγμή όλα προς τα πάνω. Δεν θυμάμαι αν είχα κάτι άλλο εδώ πάνω. Ναι, μπορώ να πάω και από εδώ. Μπορώ επίσης να καταστρέψω αυτά εδώ, θα με βόλευε πάρα πολύ. Αλλά θα το κάνουμε αλλιώς, θα σκαρφαλώσω στον τοίχο. We do not fear death. Our lives have been cruel. The clan must always endure. Is that a noise? Και να την γλιτώσαμε. Νομίζω ότι αν χρησιμοποιήσω τον γάτζο για να βιαστώ εδώ θα με ακούσει από κάτω. Ή μάλλον ξέρεις κάτι. Περίμενε.
Αυτό πρέπει να το σπάσω. Να κρυφτώ λιγάκι. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να κατέβω κάτω για να δω το χάρτη. Ναι, πρέπει να κατέβω εδώ κάτω. I'm sure there's nothing here. I scouted up ahead. They're taking Ninja as hostages, and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Okay, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χάρτη. Θα μας έχει στον χάρτη πάνω αυτή τη φορά τους στόχους, τον στόχο. Δεν ξέρω αν σας έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Εδώ υπάρχουν κάποια πραγματάκια να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να τον ελευθερώσω αυτόν. Δεν θυμάμαι τώρα πώς πρέπει να πάω για να πάω εδώ πάνω. Μέσα αποκλείεται. Από εδώ... λιγάκι δύσκολο μου φαίνεται. Okay, νομίζω ξέρω. Ανέβω εδώ. Αυτή τη στιγμή το παίζω το παιχνίδι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έπαιξα στην αρχή. Και ελευθερώνω για πρώτη φορά τους Ninja. Στο πρώτο τέτοιο δεν τον ενεργοποίησα καθόλου. Δεν τον έσωσα καθόλου. Γιατί μου είπε να φύγω και εγώ έφυγα. Και δεν θα έρθει ως εδώ. Okay, είναι ακόμη ένας εδώ. Προφανώς δεν μπορώ να περάσω από εδώ, είναι μπορώ. Θέλω να σώσω αυτόν από κάτω. Από εδώ πρέπει να κατεβαίνω, για να το κατεβαίνω. Κατεβαίνω, ναι. Κάτσε να απομακρυνθεί αυτός, γιατί θα το ακούσει και εκείνος. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο στην αρχή, μην κοιτάτε που τα κάνω, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα. Είναι επειδή έχω αποκτήσει κάποια...
κάποια συνήθεια. We killed as many as we could, but they overwhelmed us. Okay. Τον ελευθερώσαμε και αυτόν. Υπάρχει ένας εδώ. Υπάρχει ακόμα ένας εδώ μέσα. Οπότε αναγκαστικά αυτόν εδώ πρέπει μπορούμε να τον σκοτώσουμε μάλλον. Αν χρησιμοποιήσω αυτό, μάλλον πρέπει να τον σκοτώσω σίγουρα αυτόν. Πόσο θέλει ρε ακόμα. Yes. Δυστυχώς εδώ δεν τα καταφέραμε όσο θα θέλαμε. Τα κάναμε λιγάκι μαντάρα, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω κιόλας αν είχα κι άλλη επιλογή. Υπάρχει ακόμα ένας εδώ. Πιστεύω το έχω εύκολα. Εύκολα. Τελικά. Για να δω μια στιγμή τι έχει από πάνω. Από πάνω δεν έχει τίποτα. Οπ, κάτι έχει εδώ από πάνω. Τι, δεν μπορώ να ανέβω από εδώ. Δεν μπορώ μάλλον. Εδώ ίσως. Ναι, από εδώ μπορώ. Πήραμε και το artifact. Από εδώ έχει κάτι. Ας σας πάσω, ίσως χρειαστεί για αργότερα. Αν κατέβω κάτω... όχι, όχι, δεν νομίζω να χρειάζεται. Από εδώ, οπότε πάμε, φεύγουμε. Και από εδώ νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε, δεν μας βλέπει, δεν είμαστε στο οπτικό του πεδίο. Υποτίθεται ότι είμαστε μακριά, ας πούμε. You picked the wrong guys to rob, sensei. Ο δάσκαλος μας προφανώς φαίνεται ότι έχει κλέψει την τεχνολογία από κάποιους πάρα πολύ ισχυρούς άντρες. Δεν γνωρίζω το λόγο γιατί το έχει κάνει αυτό. Αλλά και να το γνώριζα δεν θα σας το έλεγα, γιατί θα έκανα spoiler για όσους θέλουν να το παίξουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω εδώ, θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό για αρχή. Ή μάλλον ξέρεις κάτι, θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό για αρχή, γιατί δεν θυμάμαι, να δω που βουλιάζει εδώ. Βγάζει από κάτω εδώ, έτσι. Okay, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά για να τραβήξω την προσοχή. Για να δω, έφυγαν και οι δύο.
Κατάφερα. Τα κατάφερα. For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Δυστυχώς δεν καταφέραμε το No Alarms Risen και το No Enemy Silent. Καλά, το No Enemy Silent θα το καταφέραμε ούτως ή άλλως, ήταν μέσα στο παιχνίδι μάλλον, για να μας δείξει πώς πρέπει να κάνουμε kills. Οπότε, ναι, τα No Alarms Risen θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε προς το τέλος. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε τον φωτισμό όταν παραπλανήσαμε αυτούς τους δύο που φιλούσαν τον Sensei και να σπάσει το φως, οπότε δεν θα μας έβλεπαν. Θα ξαναχτύπουσα πάλι το εκείνο που έκανε θόρυβο και θα άφηναν ελεύθερο, θα ήταν πάρα πολύ μακριά για να μας δουν, οπότε θα μπορούσαμε να το είχαμε γλιτώσει και να πάρουμε τα 3.000. Αυτό ήταν λοιπόν και το Mark of the Ninja. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν είστε, είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, εάν είστε τελειομανείς όπως εγώ και κάνετε αρκετές φορές restart checkpoint ή restart level για να την κάνετε όσο πιο stealth μπορείτε και χωρίς skills και τα λοιπά. Είναι χορταστικό, είναι ένα παιχνίδι που θα θέλετε να το ξαναπαίξετε και δεύτερη φορά, ίσως και τρίτη. Πανέμορφο, πανέμορφο, πραγματικά ένα διαμάντι, ένα διαμάντι. Αφήστε στα σχόλια αν θέλετε να το κάνουμε σειρά. Αυτά, να είστε όλοι καλά, στο επανειδήν. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ink and of the champions who came before you. Before the Restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself and the clan he swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again.